Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Άλλη μία εκπομπή και πάλι κοντά σας. Λόγια αγάπης, λόγια που μας ενισχύουν πνευματικά, λόγια με τα οποία τρεφόμαστε και ζωογονούμαστε. Τούτα τα λόγια βρίσκονται μέσα στην Θεία Ευχαριστία, μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας που καλούμαστε όχι απλά να παρακολουθούμε, αλλά να μετέχουμε, να συμμετέχουμε όλοι μας κάθε Κυριακή, αλλά και κάθε γιορτή. Και μετέχοντας και συμμετέχοντας μέσα στη Θεία Λειτουργία, ζούμε την Ανάσταση του Κυρίου μας καθώς εστί. Σήμερα, στο τελευταίο μάθημα, σκέφτηκα να πούμε 5 πράγματα από τον Γέροντα Πορφύριο, αυτόν τον κατεξοχή λειτουργό, Άγιο της Εκκλησίας μας, αλλά και λειτουργό των μυστηρίων του Θεού, κάτω στην Πολυκλινική του Αγίου Γερασίμου, στην Ομόνια, στην Αθήνα, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι κατέφευγαν, προσέτρεχαν στο πετραχύλι του, στο εκκλησάκι αυτό και λειτουργούνταν και αγιάζονταν και διηγούνται τώρα που πλέον έχει μπει στα σδέλτους των Αγίων, που αυτός ο τόσο μεγάλος λειτουργός της Εκκλησίας λειτουργούσε και τους αγίαζε. Ο γέροντας ως λειτουργός. Η λατρευτική ζωή στον ναό του Αγίου Γερασίμου είχε ωραία εξέλιξη. Είχαν τότε στον ναό μια χοροδία και έπρεπε η φωνή του ιερέα να ανταποκρίνεται στο ψάλσιμο της χοροδίας και να απαγορεύονται ψαλτικά πλημελήματα. Γι' αυτό πήγε στο οδείο, όπου σημείωσε μεγάλη πρόοδο. Τελείωσε ένα κύκλο σπουδών, έμαθε και πιάνο ως όργανο, όμως αγαπούσε πιο πολύ το αρμόνιο. Βλέπετε ότι παρόλο που έφυγε από το όρος και ο άνθρωπος δεν γνώριζε, επειδή ήρθε μια χοροδία η οποία ήξερε να ψέλνει στο ναό του, πήγε και ο ίδιος να μάθει ψαλτική, να μάθει μουσική και γράφτηκε στο οδείο. Αργότερα στο ναό, στη θέση της χοροδίας, υπήρχε επίσημος ψάλτης, κάτοχος της βυζαντινής μουσικής, ο Σπυρίδων ο Περιστέρης, ο μετέπειτα πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών, όπου έμελε να καταλάβει αργότερα το πρώτο αναλόγιο των Αθηνών, αφού έγινε πρωτοψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό. Η συνεργασία του ήταν άριστη. Αν καμιά φορά από όσους βρίσκονταν στο αναλόγιο γινόταν κάποιο λάθος, κάποια παρατυπία, ο γέροντας δεν μιλούσε και δεν χαλούσε την ατμόσφαιρα της Θείας Λειτουργίας. Μία φορά που παραχώρησε τη θέση του σε κάποιον επισκέπτη ιερέα, δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυση. Άρχισε να λέει στους ψάλτες, όχι αυτό το πολιτικείο, το άλλο. Ψάξτε να βρείτε το άλλο. Εκείνοι έψαχναν, δεν το έβρισκαν. Μεγάλο κακό. Αυτή η άσχημη κατάσταση έκανε τον ψάλτη και τους βοηθούς του να εκτιμήσουν την ευγένεια και τη διακριτικότητα του πατρός Πορφυρίου. Βλέπετε λοιπόν πόσο διάκριση είχε ο γέροντας, όπου δεν χαλούσε την στιγμή της Θείας Ευχαριστίας. Πολλές φορές το έχουμε συναντήσει στη ζωή μας και σε διάφορους ναούς. Κληρικοί που θέλουν κάτι να πούν τον ιεροψάλτη, βγαίνουν επιδεικτικά μπροστά στην ωραία πύλη και το επιβάλλουν πολλές φορές. Του λένε μη λες εκείνο, πες το άλλο ή δεν ακούσει, τον μαλώνουν. Αυτά τα πράγματα κάπου χαλούν την ατμόσφαιρα της Θείας Ευχαριστίας. Μπορεί διακριτικά. Είτε να του κάνει νόημα, να εισέλθει μέσα στο Άγιο Βήμα και να του πει: ξέρεις, πες το τάδε τροπάριο ή θα πεις αυτά τα τροπάρια, ή να βγει ο ίδιος διακριτικά στο αναλόγιο και να το πει πάλι. Δηλαδή να υπάρχει μία συνεννόηση. Δεν βγαίνουμε έτσι. Δεν μπορείς να χαλάσεις αυτή την μυσταγωγία εκείνη τη στιγμή, όπου και αν γίνεται αυτό. Και αντεπαλαιότερα είχαμε κληρικούς οι οποίοι δεν ήταν και ήταν ολιγογράμματοι. Σήμερα δυστυχώς συναντάται και σε ανθρώπους εγγράμματος, γιατί νομίζουν ότι αυτό τους δείχνει εξουσία και κύρος ή επιβάλλονται. Πολλές φορές πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε διάκονοι των μυστηρίων και δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα βγούμε και θα κάνουμε τον καμπόσο πάνω στον σολέα ή θα εκμεταλλευτούμε τον Ιερό Άμβονα για τέτοια πράγματα. Οι Αλεβιζάτοι ήταν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, είναι αυτοί που κάναν την Πολυκλινική και οι δύο καθηγητές και είχαν και τον ναό του Αγίου Γερασίμου. Καταγόντουσαν από την Κεφαλονιά. Στον κύκλο τους είχαν πολλούς πανεπιστημιακούς. Όλοι αυτοί εκκλησιάζονταν στον Άγιο Γεράσιμο.
πήγαιναν και καθηγητές της θεολογικής σχολής, όπως ο μεγάλος θρησκεολόγος Λεωνίδας Φιλιππίδης, το ευλαβήτο υπερβολικά τον γέροντα. Ολόκληρο πανεπιστήμιο συγκεντρώνονταν στο ναό της Πολυκλινικής. Η λειτουργία ήταν πραγματική μυσταγωγία. Το Ευαγγέλιο ο γέροντας το απέδιδε με μοναδική χάρη και ζωντάνια. Μάλιστα, τη Μεγάλη Εβδομάδα στην ακολουθία των παθών, οι αναγνώσεις των 12 Ευαγγελίων είχαν κάτι που δεν υπήρχε ομοιό του. Ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος σήμερα, με τη χάρη που είχε έβλεπε τον Χριστό να πάσχει και συγκλονιζόταν. Πολλές φορές από τη μεγάλη συγκίνηση έσπαζε η φωνή του και δυσκολευόταν να συνεχίσει την ανάγνωση. Κάποια φορά δεν άντεξε άλλο και διέκοψε την ανάγνωση. Μετά επλύνει το πρόσωπό του που ήταν λουσμένο στα δάκρυα, ζήτησε συγγνώμη από το εκκλησίασμα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια συνέχισε. Περιτεύει να πούμε τη συγκλονιστική συγκίνηση μεταδιδόταν στους χριστιανούς. Ήταν σαν να βρίσκονταν και αυτοί στη Γεσθημανή, στο Πρετόριο, στον Γολγοθά και με κομμένη ανάσα παρακολουθούσαν το θείο δράμα. Κάποια φορά ο γέροντας είχε μαζί του στην ακολουθία των παθών ένα δικό του ιερέα πνευματικό του τέκνο και του είπε να είναι έτοιμος, αν αναγκαζόταν να διακόψει την ανάγνωση του Ευαγγελίου, να συνέχιζε εκείνος. Στην νυχτερινή λειτουργία του Πάσχα, όταν ερχόταν η ώρα να πει τον περίφημο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δημιουργεί το πρωτοφανή συγκίνηση και ιερός ενθουσιασμός. Το λόγο τον απήγγειλε από στήθους, αργά, επίσημα, ωραιότατα. Όλους τους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου τους αγαπούσε, αλλά αυτόν ειδικά τον υπεραγαπούσε. Τον έλεγε λοιπόν αργά, αργά, επιβλητικά, χωρίς να κρατεί φυλάδα, παρά μόνο την πασχαλινή λαμπάδα. Το αποκορύφωμα του μεγαλείου ήταν στις φράσεις «Ο Άδης φυσήν επικράθη συναντήσασι κάτω», «Επικράθη και γάρ κατηργήθη». Καθώς ο λαός από κάτω επαναλάμβανε το «επικράνθη», ανεπανάληπτες ιερές συγκινήσεις. Κάθε εκκλησιαστική ευχή, κάθε ανάγνωση ιερού κειμένου την ευλαβήτω. Έπρεπε να λεχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Σ' όλη του τη ζωή βοήθησε αναρρύθμιτους ιερείς, μοναχούς, ψάλτες, αναγνώστες να ψάλουν και να διαβάζουν με τον πιο ωραίο τρόπο αντάξιο του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από το Άγιο Όρος, μικρό παιδί, επειδή είχε πνευμονία και δεν τον ωφελούσε πλέον το κλίμα εκεί του Όρους και βγήκε πλέον 20 χρονών, βγήκε στην Αθήνα μέσα και τον τοποθέτησαν στο κέντρο κιόλας, στην Ομόνια, εκεί στο θόρυβο και στην Βοή. Με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος που έζησε στο Άγιο Όρος, μέσα στην ερημία, μέσα στην ησυχία, στο κελάιδημα των πουλιών και μέσα στις ψαλμωδίες, βρέθηκε στο κέντρο της Ελλάδος, στο κέντρο των Αθηνών, στην πολύβοη Αθήνα, να βρίσκεται σε ένα παρεκκλήσιο νοσοκομιακό, σε έναν ιδρυματικό ναό, όπου εκεί πλέον πανεπιστήμιο ολόκληρο, ολόκληροι πανεπιστημιακοί καθηγητές και δάσκαλοι εκκλησιάζονταν εκεί. Τι βρίσκαν λοιπόν από αυτόν τον αμόρφωτο και αγράμματο άνθρωπο? Αλλά σκεφτείτε όμως ότι γνώριζε ότι δεν γνωρίζει γράμματα και έκανε τεράστιες προσπάθειες για να καλυτερεύσει τον εαυτό του. Γυράσκω ήδη διδασκόμενος. Διαβίου εκπαίδευση όπως λέμε σήμερα. Βλέπουμε τελικά αυτό το γέροντα να εγγράφεται στο οδείο, να μαθαίνει μουσικά γιατί είχε τέτοια χοροδία, σιγά σιγά να φυτά σε διάφορες σχολές και να μαθαίνει έτσι γνώσεις τις οποίες τον ενδιέφεραν και να μελετά πολλές φορές βιβλία ιατρικής γιατί τον ενδιέφεραν πάρα πολύ διάφορες παθήσεις που συνεντούσε κατά την διακονία του. Επίσης, χαρακτηριστικά αναφέρει στη ζωή του ότι απέναντι υπήρχε ένα κατάστημα που πουλούσε δίσκους στο πικά που παίζουνε, με τραγούδια. Με αποτέλεσμα, αυτούς έβαζε και μουσική για να προσελκύει και τους πελάτες να ακούνε τη μουσική και να πηγαίνουν να βλέπουν τους δίσκους, τις κασέτες, τι πουλούσε. Και έκανε θόρυβο και πολλές φορές ενοχλούνταν ο γέροντας, αλλά δεν τον επέπληξε ποτέ, ούτε βγήκε να τον κάνει παρατήρηση. Με την προσευχή του και με την όλη διαγωγή του, έφτασε αυτός ο άνθρωπος, λέει, να κλείνει το κατάστημά του και να εκκλησιάζεται. Αλλά το κατάφερε αυτό με την Αγία Βιωτή του. Όπως επίσης δεν έκανε ποτέ παρατηρήσεις, όπως αναφέρει στους ιεροψάλτες,
παρόλο που κάποιοι ξένοι πολλές φορές που φιλοξενούνταν έφτιαχναν για να επιβάλλονται, και πόσο ιεροπρέπεια έδινε στις ευχές, πόσο ιεροπρέπεια βίωνε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, την ημέρα του Πάσχα που έλεγε τον κατηχητικό λόγο με πόσο επισημότητα κλπ. Και δεν είναι τυχαίο ότι πήγαιναν άνθρωποι μορφωμένοι για να ξεδιψάσουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τον δικό τους κόσμο, τον κόσμο της ελίτ, που πολλές φορές είναι ζαλισμένοι από διάφορα, πήγαιναν εκεί και ξαπόστεναν κάτω από αυτό το ευσκιόφυλλο δέντρο που λεγόταν Πάτερ Πορφύριος, Γέροντας Πορφύριος, και σήμερα είναι ο Άγιος Πορφύριος. Η στάση μας στη Θεία Λειτουργία. Βρέθηκα τελευταία σε μια κεντρική εκκλησία των Αθηνών και έζησα βαθύ πόνο. Την ώρα που κοινωνούσαν οι αρχιερείς και οι ιερείς, γύρω μου είχαν στηθεί πηγαδάκια, και όχι από ανθρώπους χωρίς παιδεία, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι είχαν και εκκλησιαστική παιδεία. Η θλιβερή αυτή σκηνή έφερε στη μνήμη μου μια συζήτηση με τον Γέροντα Πορφύριο πριν από πολλά χρόνια. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω μερικά κεντρικά νοήματα από εκείνα που μου έλεγε και έμειναν ζωηρά στη μνήμη μου. Αυτό το γράφει μια γερόντισσα, πνευματικοκόρη του το βιβλίο. Ήταν και εκείνος στεναχωρημένος, γιατί οι πιστοί έχουν απαιτήσεις και δικαίως από τον ιερέα να είναι προσευχόμενος στο Άγιο Βήμα, αλλά οι ίδιοι πολλές φορές με τη στάση τους δεν τον βοηθούν. Πολλές φορές εμείς θέλουμε ο ιερέας να είναι απερίσπαστος στην προσευχή, στο έργο της διακονίας, αλλά πολλές φορές εμείς οι ίδιοι δεν βοηθούμε σε αυτό το έργο. Και βλέπετε, υπάρχει θόρυβος, υπάρχει μία ταραχή, υπάρχει μία οχλαγωγία, και πολλές φορές αναγκάζουν τον ιερέα είτε για να επιβάλλει την τάξη να φεύγει ο ίδιος από την ώρα της προσευχής, είτε με διάφορες παρατηρήσεις και με διάκριση πολλές φορές παρατηρήσεις, ή ακόμα και με ένα στ που θα κάνεις, και αυτό το στ να τον αποσπάει τον άλλον. Και όχι μόνο τον λειτουργό, αλλά και τους υπολείπους αδελφούς που βρίσκονται μέσα στον χώρο της εκκλησίας και βρίσκονται και αυτοί την ώρα της προσευχής. Εγώ έλεγε, τους θυμιάζω και εκείνοι δεν υποκλίνονται. Λέω στόμεν καλός και αυτοί κάθονται. Τους ευλογώ και εκείνοι κουβεντιάζουν. Και το τραγικότερο, λέω, πίεται εξ αυτού πάντες και προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία ελάχιστοι. Μεγάλος πόνος για τον ιερέα. Ρώτησα, πρέπει γέροντα να κοινωνούν όλοι? Βρε, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος, πάντες. Μήπως έχει καμία άλλη έννοια η λέξη που δεν την ξέρω? Και παρακάτω η ευχή λέει, και διημών παντί το λαό. Φυσικά, όσοι δεν έχουν κολλήματα, οι άλλοι πρέπει να πάρουν προηγουμένως άφεση πνευματικού. Αλλιώς, χωρίς Θεία Κοινωνία, χωρίς Χριστό, πώς θα βγεις μέσα στην καθημερινότητα? Ήρθες στην εκκλησία και έχασες το σπουδαιότερο, το δώρο, το παν. Έμεινες με το αντίδωρο. Ξέρεις, βρε Γιωργάκη, τι είναι το Άγιο Θυσιαστήριο? Ό,τι πολυτιμότερο επί της γης. Η βασιλική θρόνη, η προεδρική θόκη, οι ακαδημαϊκές έδρες έχουν μικρή αξία. Η Αγία Τράπεζα είναι η φλεγωμένη βάτος. Εδώ κατεβαίνει ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα παρών, οι άγγελοι τριγύρω, φοβερό θέαμα. Εγώ πολλές φορές φοβόμουν να κουμπίσω τα χέρια μου επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και σε αυτό το θαύμα μπροστά να ακούς τους ψηπιστούς να ψιθυρίζουν για πεζά θέματα, να μην βιώνουν το μοναδικό γεγονός. Ποιος λειτουργεί, μωρέ? Ο παπάς μόνος του ή όλοι κλήρος και λαός μαζί? Τι λέμε λειτουργία, όπως στέκεται ο ιερέας, πρέπει να στέκεται και ο πιστός, συγκεντρωμένος, απόλυτα παραδομένος στο Θεό. Αυτή την ώρα δεν είμαστε στη γη, οι ταχερουβίμ εικονίζοντες, είμαστε στον ουρανό, μπροστά στην Αγία Τριάδα, χωρίς βιωτική μέρημνα. Είμαστε όλοι ιερουργοί. Πω, τι μας αξιώνει ο Θεός να ζούμε? Εάν πιστεύουμε ότι μπροστά μας τελεσιουργείται η μεγάλη θυσία,
θα πρέπει να στεκόμαστε με τα φόβου Θεού, να κλαίμε από ευτυχία που ο ίδιος ο Θεός κατέρχεται και θυσιάζεται από αγάπη για μας. Εάν δεν πιστεύουμε, γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, ποιον κοροϊδεύουμε, ποιος είναι επίσης είναι αυτοί που δεν μπαίνουν στο ναό. Πας βρε Γιωργάκη στις συναυλίες μουσικής. Ναι γέροντα, με ξεκουράζουν. Άκουσες κανένα να κουβεντιάζει εκεί. Όλοι είναι σιωπηλοί, να μην διακόψουν το έργο, ε. Ποιο έχει μεγαλύτερη αξία, οι ήχοι της μουσικής που πράγματι ξεκουράζουν ή η βοή του Αγίου Πνεύματος που σώζει. Εάν σε καλέσει ο βασιλιάς ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και φωνάξει το όνομά σου να πάρεις το δώρο σου, μπορείς να του γυρίσεις την πλάτη και να του πεις «Δεν το θέλω». Γιατί στο Χριστό που για την πολύ του αγάπη θυσιάζεται αυτή τη στιγμή για σένα, εσύ δεν προσέρχεσαι, αλλά γυρνάς την πλάτη και τον ψιλοκουβεντιάζεις και τι δώρο προσφέρει, τον εαυτό του. Στην Εκκλησία σιωπούμε, συγκεντρωνόμαστε και μιλάμε στο Θεό. Τα κατάλαβες αυτά που λέω? Εάν ναι, έχεις ευθύνη να ευαισθητοποιείς και τους άλλους αδελφούς μας που αγνοούν τα τελεσιεργούμενα φρικτά μυστήρια. Έτσι είναι όπως τα λέω, να μας δίνει ο Θεός δύναμη να αντέχουμε το θαύμα. Κανονικά θα έπρεπε και ο ιερέας και ο πιστός να πεθαίνουν ζώντας τόσο κοντά στο μυστήριο, τόσο κοντά στον ήλιο, αλλά ευδοκεί ο πολυέσπλαχνος Θεός και άκου φρικτό πράγμα, αναπαύεται κιόλας στη μηδαμινότητά μας. Εδώ έκλεψε ο σεβάσμιος γέροντας, ο αληθινός λειτουργός και πρόσθεσε: «Φεύγεις έτσι από τη Θεία Λειτουργία γεμάτος γαλήνη που ακτινοβολεί και στο περιβάλλον. Τώρα μεταφέρεις Χριστό, έγινες Χριστοφόρος. Μία ευχή τα λέει όλα, δώσ' ημίν ενωσιότητη λατρεύυνση πάσα στα σημέρα στη ζωή μου». Πόσο μεγάλο γεγονός είναι όταν βιώνεις πραγματικά την Θεία Ευχαριστία. Είναι αυτό που σας προανέφερα, εκείνο που λέμε του δείπνου σου, του μυστικού σημερονιέ κοινωνών, με παράλαβε. Ότι είμαστε έτοιμοι πλέον να μας πάρει αυτός ο Κύριος. Έχουμε γεμίσει με Χριστό, είμαστε πλέον Χριστοφόροι. Και αυτός ο ίδιος ο Χριστός αναπαύεται, λέει, μέσα στην ιδιαμινότητά μας, μέσα στην αμαρτωλότητά μας. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο το οποίο βιώνουμε στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό ένα χρόνο μιλάμε για τη Θεία Ευχαριστία εδώ στις συνάξεις μας, για να ευαισθητοποιηθούμε, να σκεφτούμε το μεγαλείο αυτό της αγάπης του Θεού, που πολλές φορές και σε εμάς μας έχει γίνει συνήθεια. Η Κυριακάτικη Λειτουργία, μια λειτουργία ενός Αγίου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεφεύγουμε κι εμείς και μέσα στο Άγιο Βήμα οι ιερείς που πολλές φορές μπορεί να στείλουν πηγαδάκι, όπως λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος, ή και έξω οι πιστοί, με αποτέλεσμα να χάνουμε αυτό το μεγαλείο. Αντί να εικονίζουμε κι εμείς τα χερουβίμ και πλέον κάθε βιωτική μας μέρη να πρέπει να την αφήνουμε στην άκρη και να δινόμαστε ολοκληρωτικά στο Θεό την ώρα αυτή της Θείας Ευχαριστίας, εμείς να σκεφτόμαστε τι θα μαγειρέψουμε, πού θα πάμε να πιούμε καφέ, πού θα βγούμε τώρα, με ποιον θα συναντηθούμε και τι δουλειές έχω να κάνω ή τι επισκέψεις. Με αποτέλεσμα χάνω
όλο αυτό το μεγαλείο το οποίο έχουμε κληθεί να ζήσουμε. Βρισκόμαστε μέσα στην αίθουσα αναμονής για την πτήση και χάνουμε την πτήση. Το αεροπλάνο φεύγει και εμείς μένουμε στην αίθουσα. Το έχουμε χάσει. Πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι με τις αποσκευές μας να μπαίνουμε σε αυτό το αεροπλάνο το οποίο μας απογειώνει πραγματικά και μας φέρνει όλο και πιο κοντά στο θρόνο του Θεού. Αυτό πρέπει να έχουμε ως μεριμνά μας. Όταν πηγαίνεις να κοινωνήσεις τα άχραντα μυστήρια, πρόσεχε πολύ, έλεγε σε έναν αδελφό. Πρέπει να πηγαίνεις με πολύ προετοιμασία. Να έχεις σύνεση, εγκράτεια, νηστεία και πολύ αγάπη Χριστού. Να μην καθυστερείς περισσότερο από 15 μέρες. Αυτό το τελευταίο αφορούσε μία περίπτωση ενός πνευματικού του παιδιού. Εφόσον βγαίνει η Θεία το Άγιο Ποτήριο και καλεί πάντες, όπως λέει πάντες, μας καλεί όλους, δεν πρέπει να αποστρεφόμαστε εμείς. Μόνον εάν υπάρχει, λέει, κάποιο κόλλημα, που ίσως υπάρχει κάποιο επιτήμιο από τον πνευματικό για κάποια ενδεχομένως αμαρτία ή δεν έχουμε προετοιμαστεί εμείς κατάλληλα. Ήμασταν ράθυμοι πνευματικά, δεν ούτε νηστεύσαμε, ούτε προσευχηθήκαμε, ούτε προετοιμαστήκαμε και είμαστε έτσι προετοίμαστοι. Όταν όμως το έχω αυτό κατά νου να προσέλθω στο μυστήριο, όπως πάω να κάνω ένα ταξίδι και παίρνω τις αποσκευές μου και ξέρω τι θα πάρω μαζί μου, να μην πάω έτσι, έτσι ακριβώς πάω και στη Θεία Ευχαριστία. Παίρνω τις αποσκευές μου, προετοιμάζομαι και εφόσον έχω το σύνδεσμο με κάποιον πνευματικό που τον επισκέφτομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα και εφόσον είμαι άνθρωπος ο οποίος μετέχει όλης της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας, νηστεύω Χριστούγεννα, Πάσχα, των Αποστόλων, 15 Αύγουστο, νηστεύω τις Τετάρτες Παρασκευές. Πολλές φορές έχει περάσει η ηλικία μας και πολλές φορές μπορεί να μην νηστεύουμε διάφορες περιόδους, αλλά να έχω την άδεια του πνευματικού μου. Τότε μπορώ να προσέρχομαι, αλλά θα κάνω αυτή την προετοιμασία. Θα διαβάσω τη Θεία Μετάληψη, θα ανάψω το καντιλάκι μου από βραδύς, θα προετοιμαστώ κατάλληλα και το πρωί θα πάω όπως όλοι οι πιστοί συνάσσονται για να βρεθώ κι εγώ σε αυτό το μεγαλείο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν πρέπει να απέχω, λέει, τουλάχιστον, βλέπετε, 15 ημέρες. Μιλήσαμε με περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι πιστοί από τη μία Κυριακή μέχρι την άλλη που θα τελούνταν η Θεία Ευχαριστία, τους φαίνονταν μεγάλη αυτή η απόσταση. Δεν μπορούσαν να απουσιάζουν από το ποτήριο της ζωής. Γι' αυτό και η Εκκλησία εφήβρε τις προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες για να κοινωνούν οι πιστοί 4 φορές την εβδομάδα. Σκεφτείτε το αυτό, μέρα παραμέρα. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι χωρίς να μετέχουν της αθανάτου τραπέζης. Πρόσεχε να μην μεταλαμβάνεις από συνήθεια. Είναι μια άλλη κατάσταση που πολλές φορές πέφτουμε στη συνήθεια. Να είναι για σένα η Θεία Κοινωνία όπως την πρώτη φορά που μετάλαβες και σαν να είναι και η τελευταία σου πριν πεθάνεις. Με τέτοια συστολή, με τέτοιο ευλάβεια, με τέτοιο δέος πρέπει να προσερχόμαστε. Δεν πρέπει να μας γίνει η συνήθεια. Οι παλαιότεροι λέγανε τσορβάν πέρασε στην κοινωνία. Σούπα την πέρασες, δηλαδή τι είναι, κάθε μέρα κοινωνείς. Αυτό το λέγανε όχι για να υποτιμήσουν τη Θεία Κοινωνία με αυτήν την παροιμία που έλεγαν, αλλά το έλεγαν ότι να μην πέσεις στη συνήθεια, να μην σου γίνει συνήθεια πλέον και πας απροετοίμαστος, δεν προετοιμάζεσαι, δεν προσεύχεσαι, δεν κάνεις αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να κάνεις για αυτό το ταξίδι. Πηγαίνεις έτσι, σαν να ούτε εισιτήριο έχεις κόψει, ούτε για να φέρουμε έτσι μια εικόνα με την πτήση που λέει στην καθημερινότητα και ούτε τις αποσκευές σου και πας έτσι. Μα πώς, είσαι απροετοίμαστος. Δεν μπορείς να πετάξεις, δεν μπορείς να έλθεις. Σε μια συζήτηση που είχε με έναν ιερέα και του έλεγε διάφορα πράγματα σχετικά με τη συχνή κοινωνία, του είπε «Πρόσεχε πολύ σε αυτό το θέμα τι συμβουλές θα δίνεις». Γιατί θέλει πολύ προσοχή για την περίπτωση του καθενός. Βλέπετε, συμβουλεύει κάποιον ιερέα ότι ακόμα και να επιτρέπει σε κάποιον να κοινωνεί, κατά περίπτωση θα βλέπεις ο καθένας τη διάθεση, την πρόθεση, την προετοιμασία του, την κατάλληλη. Ή θα τους συμβουλεύεις για όλα αυτά, να μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι και να προσέρχονται έτσι στην Θεία Ευχαριστία. Ένας αδελφός μια Κυριακή που κοινώνησε αισθάνθηκε πάρα πολύ τη δύναμη της Θείας Μεταλήψεως και νόμισε ότι αυτό έγινε
από μη καλή προετοιμασία του στο θέμα του βραδινού φαγητού και πανικόβλητος πήγε στον παππούλη να το ρωτήσει πού οφειλόταν αυτό. Τότε ο παππούλης του είπε «Μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα κακό, απλώς αυτό σου έγινε για να σου γνωρίσει ο Κύριος τη δύναμη του μυστηρίου του». Και έτσι ησύχασε ο αδερφός. Είναι πολλές φορές αυτή η αίσθηση. Πόσες φορές λένε αισθάνθηκα τη Θεία Κοινωνία. Το είπαμε και σε προηγούμενο μάθημά μας. Αισθάνθηκα τη Θεία Κοινωνία. Πόσοι έτσι αδελφοί μας το βιώνουν αυτό πραγματικά. Διότι είναι η προετοιμασία που είχαν και ο Κύριος τους φανερώνεται. Αυτός βέβαια ανησύχησε ο άνθρωπος και σου λέει μήπως επειδή έφεγε κάτι το βράδυ, κάτι ελαφρύ ενδεχομένως, σου λέει μήπως αυτό ήταν η αιτία. Το αισθάνθηκε σαν τιμωρία ο ίδιος, αλλά δεν ήταν τιμωρία, αλλά ήταν για καλό του, για να του γνωρίσει ο Θεός τη δύναμη που έχει αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τον τελευταίο καιρό, επειδή δεν μπορούσε πια ο πατήρ Πορφύριος να πηγαίνει στην εκκλησία, μου ζητούσε να του πηγαίνω τη Θεία Κοινωνία μετά τη Θεία Λειτουργία. Την ώρα που ετοιμαζόταν να δεχτεί τη Θεία Κοινωνία, υπήρχε μια ουράνια κατάσταση. Τόση ήταν η λαχτάρα του και η αγάπη του για τα άχρατα μυστήρια. Και κάποια φορά που μίλησε για το άρωμα της Θείας Κοινωνίας, κατάλαβα ότι αισθανόταν και μία ευωδία από την Θεία Κοινωνία. Πάντοτε ζητούσε από τους χριστιανούς να συμμετέχουν ενεργώς στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ο γέροντας πάντοτε συνιστούσε στους ανθρώπους, ανάλογα και με την πνευματική τους πορεία, τη συχνότατη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η ανάλογη προετοιμασία, εξομολόγηση, μετάνοια, νηστεία, ταπείνωση ήταν απαραίτητη και μας βοηθούσε να καταλάβουμε ότι όσο πληρέστερη είναι η ψυχική μας προετοιμασία, τόσο και αισθανόμαστε την επαύξηση της αμαρτωλότητός μας. Ποτέ ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται στις δυνάμεις του, αλλά στο έλεος και στην εσπλαχνία του Χριστού. Αυτόν τον δρόμο προς αγιασμό εφυσούσε ο γέροντας στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να μείνει και σε όλους μας, διότι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, που πολλές φορές τα πιέζουμε είτε να προσέρχονται σε εκκλησιαστικές συνάξεις, σε κατηχητικά, σε διάφορες ομιλίες και πολλές φορές μπορεί να μην τα καταφέρνουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε από τα μικρά τους χρόνια και να τους εμφυσίσουμε είναι να τους βάλουμε μέσα στο ναό στην Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία περιλαμβάνει τα πάντα. Έχει μέσα, όπως είπαμε, εκτός από το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού, έχει τον Λόγο Του, που τρεφόμαστε με το Άγιο Ευαγγέλιο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και μετέπειτα υπάρχει το Κήρυγμα, όπου και εκεί γίνεται η κατήχηση. Και τα μικρά παιδιά που παρευρίσκονται θα ακούσουν, θα πληροφορηθούν, μετά θα δουν τα δρόμενα και μετά θα γευθούν τον ίδιο τον Χριστό. Και αργότερα μπορεί να κάνουν κάποια κοιλιά και να φύγουν από την αγωγή αυτή των γονιών τους ή των παππούδων, των γιαγιάδων και να τα έχουν σαν μια ευλαβή και αγαθή ενθύμηση όλα αυτά. Όμως όταν θα τους έρθει κάποια στιγμή κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους, θα έρθουν σε εκείνα τα χρόνια της ασφάλειας και της βεβαιότητας την οποία είχαν και θα αρχίσουν σιγά σιγά και πάλι να προσέρχονται στην Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο το γεγονός να μπορέσουμε να βάλουμε τα παιδιά μας στην Θεία Ευχαριστία. Και ας φύγουν αργότερα. Αυτά και πάλι θα έλθουν, διότι θα έχουν γνωρίσει αυτήν την αγαπητική φωλιά που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Εάν δεν τα συνδέσουμε με τη Θεία Ευχαριστία και απλώς τα συνδέσουμε ενδεχομένως με μια κατηχητική σύναξη ή με κάποιον κύκλο Αγίας Γραφής ή με κάποια μελέτη έτσι, του Λόγου του Θεού, κάποια στιγμή θα βαρεθούν, θα φύγουν ή ενδεχομένως να μην είναι και ο ιεροκήρυκας ή αυτός ο οποίος μιλά και τόσο άνθρωπος προσινής ή άνθρωποι που να τον καταλαβαίνουν οι άλλοι, με αποτέλεσμα θα φύγουν, διότι δεν θα τους συνδέει κάτι. Γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε πάντοτε μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Και όταν είμαστε μέσα στην Θεία Ευχαριστία, έχουμε τα πάντα. Έχουμε τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος φωτίζει όλα τα σκοτάδια της ύπαρξής μας.
είναι το φως, το φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι το φως όπου φωτίζει τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος καταλαβαίνει τι, την δική του τύφλωση. Καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε σκότος, σε αγνωσία και καταλαβαίνει το σκοτάδι του και πλέον εξητά το έλεος του Θεού. Και όταν λοιπόν βρίσκεται μέσα στον χώρο εξητώντας το έλεος του Θεού και ζώντας με υπακοή, όπως ο τυφλός του Ευαγγελίου, με το πτίσμα και τον πυλό που κάνει ο Κύριος και του αλήφει τα μάτια, του λέει «Ήπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ» και δεν του είπε κάποιον λόγο να πει «Τι είναι αυτό το οποίο μου έκανες, τι ματζούνι με λάσπη θα μπορέσω εγώ να δω». Δεν έβαλε καν αυτό το λογισμό, αλλά τι κάνει υπακοή. Του λέει «Πήγαινε στην κολυβήθρα και νύψου». Και πήγε, λέει, νύφθηκε και αμέσως έγινε καλά. Δημιουργήθηκαν και πάλι οι οφθαλμοί του. Ο πυλός συμβολίζει την δημιουργία, όπως από πυλό είχε πλάσει ο Θεός τον άνθρωπο, έτσι ακριβώς με τον πυλό του δημιουργεί μάτια για να ξαναδεί αυτός ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ζώντας μέσα στην Εκκλησία και ζώντας όχι με τις βεβαιότητές μας και ότι εγώ τα ξέρω όλα και είμαι κάποιος, αλλά ότι ζω μέσα στο σκοτάδι και στην αγνωσία, επικαλούμενος πάντοτε το φωτισμό του Κυρίου και ζώντας εν υπακοή, τότε θα ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια και θα φωτιστούμε και τότε όλη η ζωή μας θα είναι φως, όλη η ζωή μας θα είναι φωτεινή και θα φωτίζουμε και έξω την κοινωνία. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, αλλά αρχίζει με το διευχόν. Και πώς αρχίζει? Εμείς το λειτουργημένο σώμα, εμείς που φωτιστήκαμε, εμείς που πήραμε τον Χριστό μέσα μας και γίναμε Χριστοφόροι, βγαίνουμε έξω στον κόσμο και μεταλαμπαδεύουμε αυτόν τον φωτισμό. Όπως είναι η δάδα που τη μεταλαμπαδεύεις, έτσι ακριβώς φωτίζουμε τον κόσμο, αγιάζουμε τον κόσμο. Βλέπουν την ζωή μας ότι είναι χριστομίμητη και αγαπητική. Και έτσι προσέρχονται και αυτοί σιγά σιγά στον χώρο του ναού, στον χώρο της Εκκλησίας, να αγιαστούν και να αγευθούν και αυτοί Χριστό. Εάν όμως εμείς κουβαλάμε σκοτάδι, κουβαλάμε κόλαση, κουβαλάμε όλα αυτά τα οποία μας πνίγουν, τότε δεν μπορούμε ούτε να φωτίσουμε, ούτε να αγιάσουμε. Είμαστε λαμπάδες σβησμένες, είμαστε σαν εκείνο το άλλας το οποίο έχει μορανθεί, έχει χάσει την αλμύρα του και το μόνο που το κάνουν τι είναι, να το πετάνε, διότι είναι άχρηστο. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν χρήσιμοι, να γίνουμε χρηστοί, εφόσον είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, να έχουμε μέσα μας τον Χριστό και να αγωνιζόμαστε καθημερινά με τις όποιες δυνάμεις μας να φωτίζει ο Κύριος την ύπαρξή μας για να μπορέσουμε κι εμείς να φωτίσουμε την κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε και πολιτευόμαστε. Και κάπου εδώ τελειώνει και η απόψινή μας εκπομπή. Μία εκπομπή που πραγματικά σας κράτησε καθυλωμένος τους δέκτες της τηλεοράσεως. Μία εκπομπή που σας έφρανε με λόγια πνευματικά, λόγια αγάπης. Την επόμενη Κυριακή και πάλι μαζί.